Πασόκ υποψήφια, έτσι. Πασόκ. Ποια περιφέρεια? Αλφα. Αλφα Αθηνών. Αλφα Αθηνών. Ακόμη ο Κώστας παραμένει έξω από την πολιτική. Κύριε Σούρα, πάμε σε θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έξω από την πολιτική πάντα. Έξω από την πολιτική πάντα. Πάντα. Εσύ πάλι που είπες ότι κόντευε να πάθεις εγκεφαλικό για την πολιτική, είναι δυνατόν ποτέ? Εντάξει, τώρα. Κοιτάξτε, να σας πω, εγώ πιστεύω ότι. Εμένα μου έκανε άλλο εντύπωση. Δεν μου έκανε το κεφαλικό που είπε. Μου έκανε εντύπωση ότι θα μπορούσα να μαζέψει 5.000 κόσμο. Γιατί αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εμένα εντύπωση. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, αφήστε να σας πω κάτι. Αν ένας άνθρωπος λέει στην τηλεόραση ανοιχτά ότι μπορούσε να μαζέψει 5.000 κόσμο. Την ώρα που σου είπαν ότι είσαι κομμένος. Το παιδί σε κράτησε, έτσι. Πάει να πει ότι είναι leader. Πάει να πει ότι είναι leader. Αυτό μου έκανε. Έχω κάνει εκδηλώσεις με τόσο κόσμο. Δεν είναι για μένα πρωτοφανές. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής, ότι στη δική μου πολιτική σταδιοδρομία έβαζα πάντοτε το κόμμα μου πάνω από τα πρόσωπα. Μάλιστα. Ακόμα και αν ήταν καταφόρος αδικημένα. Όπως αισθάνομαι εγώ. Πάμε, λέω Γιώργο, μισό λεπτό. Ναι. Εγώ θα δώσω μία μάχη ως απλός στρατιώτης. Ναι. Θα μιλήσω μετά τις εκλογές. Τώρα θα αγωνιστώ για τον πρόεδρό μου και για το κόμμα μου. Και να σου πω και την αλήθεια, το τρομακτικό κύμα συμπαράστασης σε μένα προσωπικά με κάνει να νιώθω βουλευτή στην καρδιά του λαού. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο αξίωμα ενός πολιτικού. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο. Δίνω τη μάχη όπως και η Άννα θα το δώσει, όπως θα το δώσουμε και όλα τα στελέχη του Πασόκ για τη μεγαλύτερη νίκη μας. Πάμε. Δώστε και εσείς για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα είστε χαμένοι. Τι να κάνουμε. Πάμε, Λάρισα, έχετε επικαιρότητα. Άσχημη είδηση από τη Λάρισα. Είναι ο κύριος Γαροφαλιάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πρόκειται για ένα 16χρονο, ναι, ο οποίος συνελήφθη έξω από σχολείο της Λάρισας με 120 γραμμάρια ειδικής κάναβης. Ορίστε. Τον παρακολουθούσαν μέρες το συγκεκριμένο νεαρό οι αστυνομικοί. Ναι. Όταν λοιπόν τον πλησίασαν, αυτός έντρομος πέταξε τα δύο σακουλάκια που περιείχαν 120 γραμμάρια χασίς και προσπάθησε φυγή, τον συνέλαβαν και βέβαια θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Είναι ένα λυπηρό περιστατικό, καθώς έγινε έξω από δημοτικό σχολείο στην περιοχή της Ανθούπολης. Μάλιστα, δυσάρεστη είδηση. Τι πάει να πει αυτό, ναι, γιατί με αυτά σχολιόμουν. Έτσι, συνέχεια. Μπράβο, τι γίνεται. Τι πάει να πει αυτό. Ναι. Πάει να πει ότι ο συγκεκριμένος 16χρονος, ναι, ήταν έξω από ένα δημοτικό, ακούστε το δημοτικό, για να πουλήσει ειδική κάναβη. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και τι ήτανε. Δεν το ξέρουμε γιατί αυτό. Γιατί ήτανε. Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Συγγνώμη, όχι, συγγνώμη. Ακούστε, κύριε Αυτιά. Με τις έρευνες. Όχι, 120 γραμμάρια ειδικής κάναβης. Ναι, θέλω να πω, ήταν έξω από ένα δημοτικό. Μάλιστα. Δεν σας κάνει εντύπωση το δημοτικό? Βεβαίως, μεγάλη εντύπωση. Εκπλήσεστε, εκπλήσεστε, με συγχωρείτε, εκπλήσεστε. Καθόλου μα δεν εκπλήσεστε. Είναι για όλα αυτά για τα οποία, ναι, παλεύουμε όλα τα γιατρέ χρόνια. Γιατρέ μου, δεν το ξέρετε ότι έξω από τα σχολεία μας έχουν στήσει τα λαμποράκια καρτέρι? Δεν το ξέρετε? Είναι η δουλειά μου. Καθημερινό φαινόμενο είναι αυτό. Αυτό είναι το έγκλημα. Έχουμε προσεχή σαν του Ελληνικού, μάλιστα, Κοινοβουλίου. Μισό λεπτό, Νάντια Αλεξίου, από την αίθουσα σύνταξης. Οι αστυνομικές ειδήσεις δεν σταματάνε ποτέ. Νάντια, τι ακριβώς έχουμε και τι συμβαίνει? Έχουμε ένα δραπέτη από τις φυλακές της Αλικαρνασσού, ναι, όταν συνελήφθη στη Μάνδρα Αττικής, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για Καζακστανό υπήκο. Ωστόσο, δακτυλοσκοπικά προέκυψε ότι είναι Βούλγαρος. Ήταν στις φυλακές της Αλικαρνασσού κρατούμενος με 8 ετή κάθειρξη και 5 μήνες για ληστείες, ενώ υπήρχαν σε βάρος του και καταδικαστικές αποφάσεις για ληστείες και κλοπές. Είχε καταδικαστεί για ένα αιώνα, σε ένα αιώνα φυλάκιση και όταν τον πιάσανε, τους έκανε τον από το Καζακστάν. Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση η είναι αυτή. Έχουμε ιστορία. Και άλλη μία. Πάμε στο γεροκομείο. Έχουμε και άλλη μία σοβαρή είδηση. Σε θέλω, περίμενε, περίμενε, πάμε σε σύνδεση. Βλέπεις ότι τα γεγονότα τρέχουν. Αναστασία Τελιανίδου, σήμερα ο συνάδελφός μας, ο κύριος Χίος, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Χίος από την εφημερίδα Εσπρέσο, ναι, είναι η είδηση και είναι το πρωτοσέλιδο που έδειξε. Πάμε στο πρωτοσέλιδο. Μια είδηση που πραγματικά εντυπωσιάζει. Πρόκειται για τον Προκόπιο Σοκάρι. Μπούμπα. Σοκάρι βεβαίως αυτή η είδηση. Πρόκειται για τον 53χρονο πρόεδρο του Γεροκομείου Αθηνών, τον αρχιμανδρίτη Προκόπιο Μπούμπα, όπου όπως φέρεται από το δημοσίευμα, κάποιοι αλλοδαποί έχουν πληρώσει συμβόλαιο. Θα το δούμε αυτό. Πάμε στο πρωτοσέλιδο. Να δούμε, δούμε βεβαίως, τι έχει Εσπέρασο σήμερα στην πρώτη σελίδα. Μιλήσαμε πριν από λίγη ώρα με τον ίδιο. Και είναι με την Αναστασία Τελιανίδου, αριστερά το δημοσίευμα, δεξιά η κυρία Τελιανίδου με τον εκπρόσωπο του Αρχιμανδρίτη. Τι ακριβώς συμβαίνει, Αναστασία? Είναι στενός συνεργάτης, Γιώργο, ο κύριος Κεραμίδας, στενός συνεργάτης του Αρχιμανδρίτη. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα. Έσκασε σαν βόμβα είδηση, φαντάζομαι, και ήδη υπάρχει ανησυχία στον κόσμο εδώ, Γιώργο. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει και πότε είχε ενημερωθεί ο Αρχιμανδρίτης για την εξέλιξη αυτή? Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Αν και είναι δυσάρεστος ο λόγος σύνδεσής μας, θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω που είστε κοντά μας. Η αλήθεια είναι ότι όντως
υπάρχει μια απειλή κατά της ζωής του Προέδρου της Ελέημων Εστερίας Αθηνών. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις ενέργειες της αστυνομίας, την οποία εμπιστευόμαστε πλήρως. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία μπορεί ο καθένας να τα διαβάσει. Πότε ενημερώθηκε ο Αρχιμανδρίτης ότι η ζωή του απειλείται? Κοιτάξτε, είναι περίπου ένας μήνας. Ένας αυτή μήνας. Η ιστορία. Υπήρξε ενημέρωση από την ασφάλεια ή από άλλη πηγή? Θα μου επιτρέψετε, δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο παραπάνω. Ναι. Το έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία, όπως σας είπα και πριν, από την οποία περιμένουμε ό,τι καλύτερο να κάνει. Έχει πάρει μέτρα προφύλαξης και προστασίας ο Αρχιμανδρίτης? Αυτό δεν γνωρίζω να σας το πω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε μια εξέλιξη. Συμβόλαιο θανάτου 250.000 ευρώ για τον Αρχιμανδρίτη. Οι όποιες έρευνες κάνει η αστυνομία και οτιδήποτε άλλο για το θέμα αυτό, εμείς τώρα κλείνουμε την όλη εξέλιξη. Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπετε εσείς? Είστε άνθρωπος που είστε κοντά στον Αρχιμανδρίτη? Ναι, είμαι δίπλα του. Γιατί δεν ρωτάει? Σαφώς και έχει ανησυχήσει. Σαφώς και έχει ανησυχήσει, όπως και ο κάθε άνθρωπος θα ανησυχούσε για τη ζωή του. Βέβαια, αυτό που μας λέει πάντα κάθε φορά που όταν το ρωτούμε για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι ότι αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να προσεύχεστε πάντα για μένα, γιατί πάνω απ' όλα είναι κληρικός. Να ρωτήσουμε τουλάχιστον αν είχε δεχτεί κάποιες απειλές στο παρελθόν. Ή τον ευνηδίασε αυτή? Το θέμα είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Λοιπόν, η κυρία Φόνσου θέλει να πει κάτι. Είχε εχθρούς, είχε δεχτεί απειλές στο παρελθόν? Όχι. Δεν είστε ενημερωμένος. Δεν είστε ενημερωμένος αρκετά. Η κυρία Φόνσου θέλει να πει κάτι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα αυτό είναι λεπτό, είναι σοβαρό, στις πρώτες σελίδες σήμερα, την πρώτη σελίδα σήμερα της εφημερίδας, και πάνω απ' όλα προέχει η ησυχία του ανθρώπου και η ηρεμία του, λέω να το κλείσουμε εδώ. Απλά εμείς θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ή να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί η είδηση. Βγαίνει ο εκπρόσωπος του Αρχιμανδρίτη. Δεν είπε τίποτα εκπρόσωπος όμως. Νομίζω ότι ο εκπρόσωπος δεν τον υποστήριξε τον Αρχιμανδρίτη. Αν παρόλο που είναι αφήστε το κύριε Σούρα τώρα. Λοιπόν, αλλά δεν τον υποστήριξε. Νομίζω κύριε Αυτιάδη. Με τον τρόπο που λέει ο κύριο Σούρα ότι δεν τον υποστήριξατε. Με τον τρόπο που μιλήσατε. Γιατί δεν τον υποστήριξατε? Πιστεύω ότι δείξατε πλήρη άγνοια. Οπότε δεν υποστήριξατε τον Αρχιμανδρίτη σα όταν λέτε ότι είστε ο πιο κοντός άνθρωπος στο Αρχιμανδρίτη. Σας προείπα ότι το θέμα το χειρίζεται η ελληνική αστυνομία και πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Αφήστε τον άνθρωπο, θα τον κατηγορήσουμε γιατί βγήκε τώρα. Δεν είπατε τίποτα. Μα είναι δυνατόν τώρα. Θέλω να πω για τον Πέτερ Προκόπη ότι όποτε χρειάστηκα τη βοήθειά του για ηθοποιούς που έχουμε ακόμα και τώρα στο γυροκομείο, είχαμε την αμέση του, ναι. Μας είπε μετά, γιατί όπως ξέρετε, εμείς το οποίοι έχουμε πολύ λίγα λεφτά σχεδόν καθόλου, ναι. Τους έβαλε σε πολύ καλή θέση και τον συγχωρεμένο τον Ξενίδη και την Μαργαρίτα Λαμπρινού που είναι ακόμα εκεί. Και όποτε χρειάστηκε να τον πάρω τηλέφωνο για να φροντίσει τους ηθοποιούς, ήταν στο πλευρό μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό, και εγώ. Αυτό σας θυμάει ιδιαίτερα, κυρία Φόνσου. Και με την κυρία Φόνσου. Προσεγγίζουμε με ανθρωπιά το θέμα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, με ανθρωπιά και με ό,τι άλλο αυτή την ώρα πρέπει να συνοδεύει αυτή την πληροφορία και αυτή την είδηση. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Η ώρα είναι 9 και 37 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε σε μια πόλη της πατρίδος μας, όπου η είδηση που έρχεται από εκεί δεν είναι καλή, φίλες και φίλοι, γιατί δυστυχώς έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Σας είπα από το πρωί... τι συμβαίνει? Να πούμε, Γιώργο, το ρεπορτάζ περί τίνος πρόκειται. Είναι μια δυσκολία που μας έρχεται από την Θήβα, καθώς ένα τρίχρονο, ένα δεκάχρονο παιδάκι έπεσε από τον μπαλκόνι του στον τρίτο όροφο. Το παιδάκι έπεσε με τα σπίρτα. Δυστυχώς, κατά λάθος, έβαλε φωτιά στις κουρτίνες και προσπαθώντας να αποφύγει τη φωτιά, ανέβηκε στον μπαλκόνι για να περάσει στο διπλανό διαμέρισμα. Έχασε την ισορροπία, έπεσε και το παιδί. Δυστυχώς έφυγε από να το πούμε ότι την είδηση την δανειζόμαστε. Την δανειζόμαστε από το zoogla.gr. Ακριβώς. Δυστυχώς, το ασθενοφόρο που κλήθηκε στο σημείο παρέλαβε τον 11χρονο νεκρό. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο. Ναι, σας ακούω. Είστε ο πατέρας του παιδιού. Χρήστο, τα συλληπιτήριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Χρήστο μου, τι έγινε? Δεν μπορώ να σας πω τίποτα, αλλά δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Όχι, τώρα πώς, δεν μπορώ πώς να είναι? Μιλήσω, δεν μπορώ. Χρήστο, αντιλαμβάνομαι... Εγώ μιλήσω και έπεσα από τα κάγκελα, δεν πέρασε από την πάρα.
ομάδα του δεν υπήρχε περίπτωση, δεν μπορούσε να πάει στο διπλανό διαμέρισμα. Δεν έχουμε επικοινωνία με διπλανό διαμέρισμα τον Παγκόνι. Μάλιστα. Απλώς τρόμαξε, δεν ξέρω τι έπαθε. Δεν το είδε καμία κανείς. Αντιλαμβάνομαι την λύπη σου. Τα κάγκελα δεν ξέρω τι έπεσε, δεν ξέρω πώς, από την τρομάρα του. Χρήστο, τα συλληπιτήριά μας, τα συλληπιτήρια όλων και κουράγιο. Φίλες και φίλοι, ήθελε ο πατέρας να πει ακριβώς τι συνέβη. Ένα παιδάκι λοιπόν, ένα 11χρονο αγοράκι, έχασε την ζωή του εδώ δίπλα στην Θήβα από ένα γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε σπίτι. Έτσι. Το κακό δεν ξέρεις τι ώρα έρχεται. Της μοίρας γραφτό. Δεν ξέρεις τι ώρα έρχεται. Αλλά για μια φορά και για προσεξία. Η ώρα είναι 9:40. Να πάμε σε αυτό το απίστευτο θέμα. Μία συνάδελφός σας ηθοποιός, έτσι, κλείστηκε σε μοναστήρι. Να πάμε να δούμε τι είπε. Παρακαλώ. Να δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι είπε η ηθοποιός, η οποία πριν από λίγους μήνες ήταν, τη βλέπετε, δίπλα σε μεγάλα ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης. Κλείστηκε στο μοναστήρι, να δούμε ακριβώς τι λέει η ίδια. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ ευτυχισμένη, είμαι πλήρης, είμαι γεμάτη. Ξέρω πως είναι δύσκολο σε όλους να το καταλάβουν αυτό. Στη μητέρα μου είναι το πιο δύσκολο και στον πατέρα μου, το ξέρω. Τους υπεραγαπώ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να καταλάβουν. Απλά πονάω πάρα πολύ που συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν έχω επικοινωνήσει κανέναν, ακριβώς γιατί όταν αποφασίζεις να εγκαταλείψεις όλα, δεν είναι ότι δεν αγαπάς, αγαπάς ακόμη περισσότερο και με άλλο τρόπο. Είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση, η αντίληψη, η βίωση των πραγμάτων. Αλλά δεν είναι ότι υπάρχει αγάπη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τον εμπιστεύομαι. Είναι ο πνευματικός μου, είναι ο γεροντάς μου αυτή τη στιγμή. Πολύ συνειδητά επέλεξα να είναι ο γεροντάς μου. Είχα έρθει σε επαφή και με άλλους πατέρες, οι οποίοι δεν ανάπτυξαν την ψυχή μου. Όχι γιατί δεν ήταν η σωστή ή η καλή πνευματική. Αυτό δεν υπάρχει ως όρος στην πνευματική ζωή. Ναι. Απλώς είναι να μιλάς την ίδια πνευματική γλώσσα, το τονίζω, ούτε ερωτική απογοήτευση. Με τον Μάριο είχαμε μία σχέση, χωρίσαμε φιλικότατα, με πάρα πολύ αγάπη, χωρίς καμία παρεξήγηση, χωρίς υπονοούμενα, χωρίς διφορούμενα, χωρίς κρατούμενα. Ούτως ή άλλως είχε περάσει πάρα πολύ καιρό από το χωρισμό. Εγώ επέλεξα με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω, να υπογραμμίσω, να φωνάξω, είναι ότι ήταν πολύ συνειδητή, προσωπική επιλογή, ανεπηρέαστη, αυτόβουλη, δεν ξέρω, εκούσια. Ούτε ήταν ερωτική απογοήτευση, προκούση, ούτε ήταν εργασιακή ανασφάλεια. Κάθε χρόνο ευτυχώς είχα δουλειά. Τη στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου που ακούει μέσα του κάλεσμα του Θεού. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, ούτε θέλω να επισέφω, γιατί δεν είναι κάτι φοβερό, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εξηγείται, είναι απλά κάτι το οποίο βιώνεται. Είναι μια ανάγκη της ψυχής. Απλό. Επιρετήσεις στον Κύριο. Με όποιο τρόπο μπορείς. Απλά. Όταν αγαπάς λίγο κάποιον και αν πραγματικά με αγαπάτε, δεν θέλω να ανησυχείτε καθόλου για μένα, γιατί είμαι πολύ καλά. Μάλιστα. Είμαι πολύ καλά. Μην ανησυχείτε για μένα. Δικιά μου επιλογή τελείωσε. Από τη στιγμή που τα λέει αυτά, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πει τίποτα. Ακριβώς. Από τη στιγμή που βγαίνει μόνη της και μιλάει, σεβόμαστε την προσωπικότητά της, τις επιλογές της, την απόφασή της και δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι όπως άλλο να κάνουμε μια γενική συζήτηση γιατί καταφεύγουμε μερικές φορές στα μοναστήρια. Ναι. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω μια ιδέα. Θα το δούμε αυτό, ναι. Γενικά. Και αυτή η γυναίκα, άδικα ασχολούμαστε πλέον μαζί της. Πάντως, εφόσον έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά ίδια. Παίρνει ίδια την απόφαση και λέει. Παίρνει ίδια την απόφαση εκεί, και τελείωσε. Είναι ενήλικη. Και ακούω τη εχθές που έλεγε, μα εγώ τι ήθελα, νυφούλα με εγγονάκια. Είναι εγωισμός. Σαν η κοπέλα έχει διαλέξει. Είναι δικαιολογημένο όμως μια μάνα τώρα να έχει ένα παιδί 22-23 χρονών, 25. Απόλυτα δικαιολογημένο, αλλά ένα παιδί μεγάλο έχει δικιά του προσωπικότητα, κύριε. Σωστό. Αλλά και η μάνα τώρα από την άλλη πλευρά και η οικογένεια μεγαλώνει σε ένα παιδί για να το δεις να τραβάει μπρος. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι η ζωή θέλει ιδιαίτερη δύναμη για να την κατακτήσεις. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Πρέκα? Δηλία. Δηλία. Ναι. Δηλαδή το να πάει κάποιος σε ένα μοναστήρι είναι δηλία στην καθημερινότητα? Νομίζω πως ναι. Γιατί το λέτε αυτό? Με απόλυτη θέση. Πιστεύω πολύ στον δρόμο του Θεού. Απόλυτα και το γνωρίζουν όλοι. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να είμαι απ' έξω, δηλαδή στους εχθρούς, για να μπορέσω να μεταλαμπαδεύσω στον κόσμο την αγάπη, όπως πολύ σωστά το υπογράμμισε, την αγάπη και την πίστη προς το Θεό.
Το να μπω μέσα σε έναν χώρο που χωρίς να πολεμάω, θεωρώ ότι είναι δειλία. Πολεμάει από την πλευρά της. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση στη συνέντευξή της είναι που μίλησε πολύ για το πνευματικό της, ότι εντάξει, χωρίσαμε φιλικά. Δεν νομίζω ότι αυτό χρειαζόταν. Εν πάση περιπτώσει, εξάλλου είναι δόκιμη. Να σας πω, να σας δώσω μια ψυχιατρική άποψη γενικά. Υπάρχει, θα σας πω κάτι γενικά, ξεχάσετε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στη ζωή που αναπτύσσουν μια αποφευκτική συμπεριφορά από τη λέξη αποφυγή. Πάει να πει ότι μπροστά σε πάρα πολλά και δύσκολα γεγονότα τη ζωή τους δηλιάζουν, δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και καταφεύγουν πάντα στη μοναχικότητα. Κύριε Σουρά, αυτό όμως είναι ψυχιατρικό. Είναι ψυχιατρικό. Δείχνει τάσεις ένα νέο άτομο, κορίτσι ή αγόρι, ότι ενδέχεται κάποια στιγμή να πάει σε μοναστήρι. Έχουμε και τον καθηγητή κοντά μας, τον κύριο Πιπερόπουλο. Είναι σκληρό για την οικογένεια. Πολύ σκληρό. Νομίζω, έτσι, Γιώργο, αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά και με ξαφνιάζει και ο φίλος μου ο Κώστας ο Πρέκας. Δεν είναι δειλία, Κώστα μου. Ίσως είναι υπέρτατη πράξη ηρωισμού το να απαρνηθείς τα εγκόσμια, ιδίως όπως βλέπω στην κοπέλα, την ξέρω, την είδα στην τηλεόραση στα σύριαλ, ιδίως όταν είσαι νέος, ωραίος, φέρελπης και με πολλές υποσχέσεις. Εγώ θεωρώ ότι να απαρνηθείς αυτόν τον κόσμο δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο δειλίας. Ίσως είναι η υπέρτατη πράξη, όπως είπε και αυτή, αγάπης, γιατί κάποια στιγμή ακούς μέσα σου το Θεό. Ο καθένας μας διαλέγει, όπως έλεγε ο μεγάλος ο Νίκος Καζαντζάκης, που δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τους παπάδες, όχι με τη θρησκεία, ότι το να αποφασίσεις να μην φοβάσαι τίποτε και να μην πιστεύεις σε τίποτε είναι ελευθεριά. Το να αποφασίσεις να επιλέξεις έναν δρόμο, όπως και ο Δημήτρης Ζωσούρας, έχω ζήσει κι εγώ στην προσωπική μου επαγγελματική ζωή, πολλά επεισόδια όπου, Γιώργο μου, ναι, ο μπαμπάς, η μαμά μου, έλεγε, κύριε καθηγητά, μίλα στο δεσπότη, τον τάδε, τη στάδε, ξέρω εγώ, Μητροπόλεως. Μίλα στον αυτόν τον πνευματικό. Το θέλουμε το κορίτσι μας ή το αγόρι μας πίσω. Και όταν εγώ μίλησα σε μερικά αγόρια και κορίτσια, μου είπανε, κύριε καθηγητά, δεν έχουμε το δικαίωμα της επιλογής, εφόσον δεν είμαστε ψυχιατρικά πεσμένοι. Πάντως, αυτό που είπε τώρα η ηθοποιός, αυτό που είπε, αυτό που ακούσαμε, το έχω ακούσει κι εγώ πηγαίνοντας τη Μεγάλη Τετάρτη σε μοναστήρι Πέριξ της Αττικής, όταν εκεί συνάντησα περί τις 12 νεαρές, οι οποίες ήταν ντυμένες στο ράσο. Ρωτάω λοιπόν, μία που μόλις είχε τελειώσει τη φιλοσοφική, γιατί ντύθηκες το ράσο, και η απάντηση ήταν η εξής. Προσέξτε, είμαι ευτυχισμένη στο μοναστήρι. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος εκεί που θέλει. Ακριβώς. Εσείς σπουδάσατε δημοσιογραφία, κύριε Αυτιά. Όχι. Σπουδάσατε. Βεβαίως. Και κάνατε τη δημοσιογραφία γιατί είστε ευτυχισμένοι. Δεν έχετε δικαίωμα. Πρέπει να σας κατηγορίζω που δεν γίνετε δικηγόρο. Αυτό λοιπόν είναι. Άρα λοιπόν η επιλογή του ανθρώπου. Αλλά δεν είναι κατηγόρια αυτό που είπα. Η επιλογή του ανθρώπου. Άλλο το μοναστήρι. Το μοναστήρι είναι μια επιλογή. Μπορεί η θρησκευτικότητα μερικών ανθρώπων. Ο τρόπος με τον οποίο θέλουν να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Τι κάνει ο γονιός. Έρχεται ένας γονιός και σου λέει. Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Δεν γίνεται τίποτα. Το παιδί έχει τάσεις προς τα εκεί. Τι κάνει εκεί. Όταν ο γονιός αποκαλύπτει και λέει ότι το παιδί έχει τάσεις προς τα εκεί, δεν γίνεται το τίποτα. Χασες. Το έχεις χάσει. Γιατί τόσο μεγάλη δύναμη. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό, ότι οτιδήποτε εντός εισαγωγικών δυναμικό υπάρχει μέσα σου, υπερτερεί της καθημερινότητας. Δεν είπε γίνεται. Κάτι, Δημήτρη, έχω είπε ασχοληθεί. Κάτι σοφό η Άννα Ιφόνσου. Είπε κάτι σοφό. Ότι κάπου ίσως είναι και λίγο εγωιστικό, μπαμπάς είμαι κι εγώ και παππούς μάλιστα, έχω για ένα ωραίο εγγονό. Αλλά είναι εγωιστικό καμιά φορά και εκ μέρους των γονέων, το έχει ζήσει και εσύ, Δημήτρη μου, και εγώ. Μα εγώ είχα άλλα σχέδια για το παιδί μου. Ναι. Εγώ είχα άλλες προσδοκίες από το παιδί. Είχες. Και εγώ να σου πω πολύ απλά. Έχω συναντήσει σε μοναστήρια της Ελλάδος, ακούστε το αυτό, καθηγητή της ιατρικής που πήγε μέσα. Χωρίς να έχει κάποιο λόγο. Και οδοντιατρικής και δικηγόρους. Υποθέτησε ότι έχει μια τραγική ιστορία. Να κάνω μια έκκληση. Να κάνω μια έκκληση. Μήπως τηλεφωνήσει στην εκπομπή. Γιατί υπάρχει ένα παρόμοιο τωρινό. Να κάνω μια έκκληση. Υπάρχει μια κυρία η οποία είναι από την Κόρινθο και κάτω. Την οποία παρακολουθώ την περίπτωσή της. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Δηλαδή, το παιδί της έφυγε, φοιτήτρια μια σχολής. Έχει τρελαθεί η γυναίκα τώρα, έτσι. Την έχω δει πάνω από 10 φορές. Έχει κάνει απεριόριστες προσπάθειες και δυστυχώς δεν μπόρεσε ποτέ να την πλησιάσει. Αν θέλει τελείως ανώνυμα να μας πει την ιστορία, είναι ακριβώς. Και να δείτε ότι όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει. Πάει και με τη δικιά μου την παρέμβαση. Ποτέ δεν έφτασε. Και ξέρετε τι τους λένε. Μη με πλησιάζεις, δεν σε αναγνωρίζω.
Αρκεί, καλημέρα. Αρκεί να μην επηρεάζονται τα ανήλικα παιδιά, τα οποία από αυτό πολύ είναι μικρή ηλικία, ναι, τους λέγονται πράγματα και τους δίνονται πράγματα. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, Κώστα? Υπάρχουν δεδομένα, όχι, ναι, κίνδυνος. Είναι ο πρόεδρος από το χαμόγελο του παιδιού, φίλες και φίλοι. Έζησε μια απίστευτη ιστορία τις προηγούμενες μέρες, όταν μέσα στο νοσοκομείο παιδών εμφανίστηκε μια ανήλικη, δεν ήταν, ανήλικη, πρόεδρε, 14 χρονών, η οποία πήρε στην κυριολεξία, άρπαξε ένα δίχρονο αγοράκι και τελικά, χάρη στις προσπάθειες που έγιναν, παραπλάνησε εκεί τους ειδικούς και χάρη στις προσπάθειες από το χαμόγελο του παιδιού, τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε. Ο λόγος που το πήρε? Ναι. Μια 14χρονη, η οποία στα 8 της χρόνια, τσιγκανοπούλα, η οποία έχει κακοποιηθεί, βασανιστεί, και κάποια στιγμή παίρνει τα παιδιά, γιατί δεν ήταν πρώτη φορά, παίρνει παιδιά μικρά από τα νοσοκομεία για να πάει, σε άλλο νοσοκομείο για να τα υποστηρίξει. Μάλιστα. Εσείς θα το δώσετε κάποια... Δεν θα δώσω κάποια... Μάλιστα. Κάποια... Πάμε στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στο Ρίο Αντίριο, φαίνεται ότι έκαναν αγώνες ταχύτητος πάνω στην γέφυρα, όπου υπάρχει δρόμος ανοιχτός, τον περνάνε για πίστα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Φρέρη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Αυτιά. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Είμαστε μια χαρά, να είστε καλά κι εσείς. Να ρωτήσω το εξής, περάσανε τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου ως πίστα ταχύτητας? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Ναι. Άλλωστε, η αστυνόμευση είναι πάντοτε δουλειά της τροχέας. Αυτό που μπορώ να επιβεβαιώσω, ναι, είναι ότι το Σάββατο το πρωί, γύρω στις 11.30, τρεις μοτοσυκλέτες παραβίασαν τα διόδια της γέφυρας. Αυτό που προβλέπει η διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εμείς να ειδοποιούμε την αστυνομία. Πράγμα που έγινε, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι η τροχέα της ναυπάκτου συγκεκριμένα που αστυνομεύει τη γέφυρα αρμοδιότερη να δώσει την απάντηση για τη συνέχεια και το τέλος αυτής της συζήτησης. Επιβεβαιώνεται λοιπόν το γεγονός, η ναύπακτος παρέλαβε την σκυτάλη και τώρα εμείς δίνουμε τη σκυτάλη σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει, στην πατρίδα μας και στον κόσμο, εδώ. Έφτασε μια είδηση που επίσης έχει μια εξέλιξη πάρα πολύ άσχημη. Όμως, μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό των δυσάρεστων ειδήσεων υπάρχουν και τα ευχάριστα. Ένα παιδάκι από τη Θεσσαλονίκη έτρεξε με τον Bolt και τον ξεπέρασε. Ο Bolt είναι το παιδί του ανέμου. Ένας μικρός λοιπόν Θεσσαλονικιός έτρεξε με τον ταχύτερο άνθρωπο του κόσμου, τον κέρδισε, έστω και συμβολικά, και αυτό δείχνει τι, την προσπάθεια της ζωής. Το αύριο, αν θέλετε, την ελπίδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πλένετε σε βρώμικο νεροχύτη? Γιατί να χρησιμοποιείτε βρώμικο πλυντήριο πιάτων? Η κρυμμένη βρωμιά συσσωρεύεται. Για άψογα αποτελέσματα, νέο συντηρητικό Calgonit. Αφαιρεί τα κρυμμένα λίπη και άλατα. Γιατί καθαρό πλυντήριο πιάτων σημαίνει πιάτα πραγματικά καθαρά. Calgonit, το αδαμάντινο πρότυπο. Ένα άγγιγμα είναι υπέροχο. Ένα άγγιγμα είναι μαγικό. Ένα άγγιγμα όμως δεν είναι πάντα αθώο. Το μοναδικό καθαριστικό χεριών που διώχνει τα μικρόβια χωρίς νερό ή σαπούνι στη στιγμή. Και αγγίξτε άφοβα ό,τι αγαπάτε. Rival. Καθαρά χέρια χωρίς μικρόβια. Το μωρό μου μεγαλώνει και του αρέσει να παίζει και να μοιράζεται τα πάντα με τους φίλους του. Πώς θα συνεχίσω να ενισχύω το ανοσοποιητικό του? Με το γάλα Αλμυρών 3 με ημιονοφόρτης συνεχίζεται να ενισχύεται τη φυσική του άμυνα και μετά το 10ο μήνα. Αλμυρών 3 με ημιονοφόρτης για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Και για παιδιά ενός έως 3 ετών, σειρά Αλμυρών Growing Up με ημιονοφόρτης. Η εξειδίκευση Αλμυρών συνεχίζεται. Γέμισε άλατα. Από συγκριτικό βάζετε? Πώς βάζω, αλλά το φτηνό. Και τώρα... Το Calgon Gel διαλύεται γρήγορα και προστατεύει όλα τα ζωτικά εξαρτήματα του πλυντηρίου από τα άλατα, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία. Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές συνιστούν μόνο Calgon. Με Calgon! Πόνο στη μέση. Voltaren Emul Gel. Απορροφάτε γρήγορα και οι περιοχές που πονούν έλκουν τη θεραπευτική του δύναμη. Σταματάει τον πόνο και επιταχύνει τη φυσική αποκατάσταση. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Ένα φρεσκοπλημένο ρούχο δεν φτάνει να είναι απλώς καθαρό. Θέλω ένα άρωμα που να μεταξιδεύει. Νέο Τιξάν Power Gel Aroma Therapy συνδυάζει την καθαριστική δύναμη με την ευεργετική δράση εθέριων ελαίων. Αυτή η αίσθηση καθαριότητας μου ταιριάζει. Neo Tixan Power Gel Aroma.
Μαρία Κάλλας. Από αυτή την Παρασκευή και για 10 εβδομάδες. Μαζί με το Τίβο. Μαρία Κάλλας. Τόσκα. Madame Butterfly. Νόρμα. Καβαλερία Ρουστικάνα. Τραβιάτα. Ριγκολέτο. Και όλες οι συγκλονιστικές ερμηνείες της μεγάλης Ελληνίδας σοπράνο. Μαρία Κάλλας. 20 συλλεκτικά CD. 2 κάθε Παρασκευή. Μαρία Κάλλας. Τα 2 πρώτα CD και η κασετίνα της σειράς αυτή την Παρασκευή μαζί με το Τίβο. Μαρία Κάλλας. Η ηλεκτρονική συμφέρει και με κάρτα. Αγοράστε με κάρτες Diners και Citibank μόνο στην ηλεκτρονική και κερδίστε και μείον 10% και 12 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονική. Πουθενά φθηνότερα. Πουθενά καλύτερα.